Στη Χίο θα συναντήσουμε τον κύριο Οδυσσέα Κοκκινάκη, ο οποίος ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ. Έπαιζε αλλού μπάλα, Κωστή. Είδες. Κάποια στιγμή η κρίση, όπως χτύπησε και εκεί, είδες και άλλαξαν ρότα, χτύπησε και εδώ και αποφασίζει να αλλάξει ρότα και να γυρίσει τα πατρογονικά. Τα πατρογονικά, αν έχουμε και πλάνα να δείξουμε, ήταν στη Χίο. Και σε ένα υπέροχο μεσαιωνικό χωριό, αυτό είναι το χωριό, η Βολισσός. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε αρχιτεκτονική παράδοση, υπέροχα μέρη. Ο Οδυσσέας λοιπόν Κοκκινάκης πριν από 8 χρόνια εγκαταλείπει την Αθήνα, εγκαταλείπει την αθλητική δημοσιογραφία. Και τι έκανε εκεί? Έχει έναν ανεμόμυλο από τον παππού. Ο παππούς δηλαδή έβγαζε αλεύρι τα χρόνια της κατοχής, έθρεφε την οικογένεια. Νάτος ανεμόμυλος. Τον πήρε, τον αναπαλαίωσε και πια τον ενοικιάζει και έγινε από δημοσιογράφος ξενοδόχος. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Οδυσσέα Κοκκινάκη, δίπλα στον ανεμόμυλό του, με την παρέα του. Καλημέρα, χαμογελαστέ. Οδυσσέα, καλημέρα και στην κυρία. Καλημέρα. Η σύζυγός. Η γυναίκα μου η Μαρία. Η γυναίκα μου η Μαρία, ναι. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, Φέη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε και εμείς από από το Βόρειο Αιγαίο, την Μυροβόλο Χίο. Άφησε στην Αθήνα και βρήκε την υγειά σου, μου φαίνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Έφυγα πριν 8 χρόνια από την Αθήνα. Ο παππούς είχε αυτό τον ανεμόμυλο. Ήταν όνειρο ζωής να τον ανακατασκευάσω, να τον φτιάξω, να μείνει στην ιστορία σαν σύμβολο. Όπως ζούσαν οι άνθρωποι από το αλεύρι, που αλέφανε το στάρι και φτιάχναν το αλεύρι. Mm-hmm. Ήθελα να μείνει σαν σύμβολο στην ιστορία. Δεν υπήρχε τρόπος άλλος. Προλάβει, τον είχατε προλάβει σε λειτουργία, σε τι κατάσταση, πώς ήταν? Όχι, γιατί εγώ είμαι γεννημένος πολύ μετά αυτή την εποχή. Άρα ήταν ερυπωμένος, ήταν εγκαταλελειμμένος, κάπως έτσι? Σαν κτίριο, ήταν εγκαταλελειμμένος, σαν κτίριο υπήρχε. Απλά με μια φωτιά του 80 είχαν καεί μέσα όλα τα εργαλεία. Βλέπουμε του. Πλάνα, συγγνώμη, Οδυσσέα, πως είναι μέσα. Στους εσωτερικούς. Το εσωτερικό, χώρος. Έτσι. Ναι. Πώς το διαμορφώσατε? Ναι, όπως τον έχουμε αναμορφώσει. Να πω, ζητώ συγγνώμη, να πω ότι δεν μπαίνουμε τώρα μέσα. Και τεχνικά θα ήταν πιο δύσκολο, αλλά είναι και ο κόσμος. Είναι ενοικιασμένος τώρα και μέσα κοιμούνται. Ναι, ναι, μην ενοχλείτε. Μιλήστε πιο σιγά, Οδυσσέα, μην ξυπνήσουμε. Έλληνες, ξένοι, τι είναι οι ενοικιαστές? Είναι Έλληνες. Έλληνες. Καλημέρα. Και αν μας βλέπουν και μας ακούν, ας βγουν και στο μπαλκόνι του ανεμόμυλου να δούμε μια καλημέρα στο παράθυρο. Αλλά έχουν μείνει και βέβαια και ξένοι. Έχουν μείνει και ξένοι. Ένα ζευγάρι, μάλιστα, οι πρώτοι επισκέπτες που ήρθαν και μείνανε στον ανεμόμυλο ήταν τον Φεβρουάριο. Μέσα στο χειμώνα. Α, έρχονται και μέσα στο χειμώνα. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Μέσα στο χειμώνα ήρθαν από την Γενέβη, ήρθε ένα ζευγάρι και μείνανε. Κοίταξε, τώρα είναι σαν ένα κανονικό δωμάτιο, με το στρογγύλεμα δηλαδή, ναι, γύρω-γύρω του ανεμόμυλου. Ναι, απλά είναι, είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει γωνία για την πεθερά. Μην κάνεις τέτοια τώρα και ξύνουμε θέματα, αρχίσουν τα μηνύματα. Πόσα τετραγωνικά είναι όλο αυτό, Οδυσσέα? Είναι γύρω στα 15 με 20 τετραγωνικά όρφος, διότι... Πάνω-κάτω. Πάνω-κάτω, απλά ο κάτω όροφος είναι ο κάτω όροφος. Ναι, ο κάτω όροφος είναι πιο στενός, διότι ο μήλος όσο πάει προς τα πάνω ανοίγει. Α, μάλιστα. Αυτό τώρα είναι για οικογένειες, δηλαδή, για παιδάκια. Είναι 40. Είναι για τι περιπτώσεις προσφέρετε? Και για ζευγάρια. Και για ζευγάρια και για οικογένειες. Και για οικογένειες. Και άτομα. Συνήθως τι σας έρχονται, ποιοι επιλέγουν, και τώρα με τον κορονοϊό που είναι και απομονωμένο έτσι, ένα μόνο του κτίσμα, φαντάζομαι θα είναι ιδανική επιλογή. Είναι πάρα πολύ ασφαλές, ειδικά για τον κορονοϊό, είναι πολύ ασφαλές. Είναι η οικογένεια που θα επιλέξει να έρθει, είναι σε απόλυτη ασφάλεια. Δεν έρχεται επαφή με άλλους κάτοικους. Τι ζητάνε πιο πολύ οι επισκέπτες σας? Δηλαδή θέλουν να μείνουν σε ένα τέτοιο ιδιαίτερο κτίσμα ή θέλουν τη θέα που σίγουρα από ό,τι βλέπω εκεί πάνω θα είναι απεριόριστη? Ή τη δροσιά που μπορεί να έχει το καλοκαίρι? Όλα μαζί. Το πακέτο ίσως. Εσύ γιατί θα πήγαινες? Και η θέα τους μαγεύει. Θα σου πω. Αλλά είναι και το ιδιαίτερο ότι ζουν σε έναν ανεμόμυλο που όπως και να έχει είναι ιδιαίτερο το... Από τον οικισμό πόσο είναι?
Διαβάζω παραδοσιακός μεσαιωνικός οικισμός Βολισσού. Για να δούμε. Είναι στην βορειοδυτική Χίο. Είναι απέναντι από τα Ψαράκια συγκεκριμένα. Α, μάλιστα. Άρα είναι μακριά ή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Είναι 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Από το χωριό είναι πολύ κοντά. Είναι στα 250 μέτρα. Ναι, ναι, στα 250 μέτρα. Δεν λέω πώς πήγαιναν για το αλεύρι τους παλιά. Αν πήγαιναν 40 χιλιόμετρα, τη βάψανε. Άρα λοιπόν. Η σύζυγος Μαρία. Ναι, ναι. Μαρία, ναι. Μαρία, και εσύ εγκατέλειψες. Τι έκανες εσύ εδώ στην Αθήνα? Εγώ δεν εργαζόμουν. Ήμουν στο σπίτι, έχουμε μια κόρη 22 χρονών. Οπότε ασχολήθηκα με την κόρη μου. Από τα 15 εγώ... παντρεύτηκες, κατάλαβα. Βλέπω και τον τζακούζι τώρα θέλεις. Που λέμε για την κόρη. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα κομφόρ. Όχι, ήταν σύμφωνη γνώμη όλων μας. Μπράβο, να έρθουμε στη Βολισσό. Μπράβο σας. Άλλαξε κατά πολύ η ζωή μας. Όλοι μας λένε ότι είμαστε πια με ένα μόνιμο χαμόγελο στο στόμα. Οπότε... Yeah. Δεν μετανιώνουμε και δεν θα το αλλάζαμε με τίποτα όλο αυτό. Καλές δουλειές. Το μόνιμο χαμόγελο. Να δώσω και ευχές μέσα από την ψυχή μου σε ένα συνάδελφό μου από την ΕΡΤ, τον Γιώργο τον Νύχτα, ο οποίος είναι χιώτης και μου στέλνει προχθές μήνυμα και μου λέει: θα είπες κάτι για τυχείο, κλαίνε οι άνθρωποι του τουρισμού. Ένας υπέροχος συνάδελφος, ηχολήπτης, είχαμε κάνει πολλά ρεπορτάζ μαζί. Καλημέρα στοιχείο λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον Νύχτα. Και ένας υπέροχος τόπος που έχει... Και πατρίδα και του κύριου Κρυμιζή, την οποία τη λατρεύει. Ναι, σταμάτησε ο Κρυμιζής ο αστροφυσικός, ναι, και πάντα μιλάει για την πατρίδα του. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλές δουλειές, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε.